Γεια σα, είμαι ο Πέτρο Κυπρέο και στο Hands-on Review που ακολουθεί θα γνωρίσουμε καλύτερα το TCL Tab 10S. Μία ακόμη εξαιρετική πρόταση από την TCL στον ε, χώρο των tablets, ε, η οποία διακρίνεται για τα πλούσια τεχνικά χαρακτηριστικά τη αλλά και για την ασυναγώνιστη τιμή τη. Ε, ουσιαστικά η TCL έχει βρει την χρυσή τομή που συνδυάζει υψηλό performance με χαμηλή τιμή. Όλα τα προϊόντα της είναι εντυπωσιακά ποιοτικά και το TCL Tab 10S φυσικά δεν θα μπορούσε να αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα. Ε, φυσικά από τη στιγμή που σε κάθε σπίτι πλέον και λόγω της τηλεγρασίας και κυρίως λόγω της τηλεκπαίδευσης ε, υπάρχουν ένα, δύο και Πολλά παραπάνω ίσω tablets. Ε, το TCL Tab 10S σίγουρα μπορεί να βρει τη θέση του στα υπόλοιπα τεχνολογικά gadget που σας κρατούν σύντροφια αυτή την περίοδο. Ε, πάμε λίγο να κάνουμε το unboxing, να πάρουμε μια πρώτη λοιπόν γεύση από το tablet τη TCL. Αρκετά στιβαρό, φαίνεται δηλαδή είναι πολύ καλή περίπτωση, φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει πολύ καλά ανθεκτικά υλικά η TCL. Βλέπετε εδώ λοιπόν να το περιεραστούμε και λίγο. Εδώ λοιπόν έχουμε μια οθόνη στι 10,1 ίντσες. Εδώ πέρα στο επάνω τμήμα είναι το. Ε, volume, τα volume rockers για την αυξομοίωση τη ένταση του ήχου εδώ πέρα είναι το power on off button. Είναι λίγο περίεργη θέση Συνήθως έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε δίπλα από τα volume rockers αλλά και πάλι έτσι νομίζουμε ότι είναι αρκετά βολικό εδώ βλέπετε την θύρα για τη φόρτιση για τη μεταφορά δεδομένων τα χαρακτηριστικά πινάκια εδώ για να συνδέσετε κάποιο κυκλολόγιο και εδώ πέρα είναι τα ηχεία, όπου οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η Tissel έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και στο entertainment κομμάτι φυσικά, γι' αυτό και το 10S είναι εξαιρετικά ισχυρό και εκεί πέρα. Πάμε λίγο στο πίσω κομμάτι, εδώ είναι το της λόγο φυσικά και εδώ πέρα είναι, το, είναι η smart camera της συσκευής μαζί με το απαραίτητο flash, είναι κάμερα στα 8MP. Ενώ φυσικά εδώ μπορείτε να δείτε και την κάμερα, ε, τη selfie cam, η οποία χαρίζει ανάλυση στα 5 megapixel. Όσον αφορά τα υπόλοιπα περιεχόμενα του κουτιού θα βρούμε κάποια απλά κελιτά πράγματα εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κάτι ε, ιδιαίτερο. Εδώ είναι το μέσα στα manuals και, το, ε, και η βελόνα. Και εδώ πέρα έχουμε τον φορτιστή. Είναι ένα φορτιστή 18 W. Καθώ επίση και το απαραίτητο καλώδιο USB. Που φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει. Λοιπόν, πάμε λίγο να ενεργοποιήσουμε και να πούμε και κάποια πράγματα για την οθόνη του. Ε, η οθόνη είναι IPS LCD 10,1 inch, on, 86% screen to body ratio. Ε, προσφέρει 2000x1900 pixels ανάλυση και όσον αφορά τα, την πυκνότητα στα pixels αυτή ανέρχεται στα 274 ppi. Αξίζει να σημειωθεί ότι φοράει Android 10 στο εσωτερικό, ενώ στην καρδιά του τα δύσκολα αναλαμβάνει ε, ένα chipset MediaTek mt 8768 Octa-Core. Ε, έχει τέσσερις πυρήνες Cortex-A53 οι οποίοι τρέχουν στα 2 GHz και τέσσερις πυρήνες A53 Cortex οι οποίοι είναι χρονισμένοι στα 1,5 GHz. Ενώ ε, το έργο των 3D γραφικών αναλαμβάνει μια PowerVR GE8320GPU Όσον αφορά τη μνήμη Έρχεται με 3GB RAM ε, Σε συνδυασμό με τον Octa-Core επεξεργαστή Δεν θα είστε το πάρα μικρό πρόβλημα Για να τρέξετε όλες τις αγαπημένες εφαρμογέ, Είτε πρόκειται για mobile games Είτε πρόκειται για κάποια εκπαιδευτική εφαρμογή Και γιατί όχι φυσικά Και για να δουλέψετε και με αυτό Δηλαδή να ασχοληθείτε και με τις εργασίες σας ε, Αξίζει να σημειωθεί ότι διαθέτει αποθηκευτικό χώρο στα 32 GB, όμως α, εφόσον δεν σας φαίνονται αυτά αρκετά, μπορείτε να τα επεκτείνετε με, με μια απλή macOS στα 256 GB. Ε, ένα από τα στοιχεία για το οποίο σίγουρα, σίγουρα οι γονείς θα ενδιαφερθούν πάρα πολύ και σίγουρα θα τους λύσει τα χέρια και θα τους βγάλει ασπροπρόσωπους είναι ουσιαστικά αυτό εδώ το Kids Mode. Ε, πρόκειται για ένα ειδικό mode το οποίο ουσιαστικά επιτρέπει ε, στο γονιό να έχει τον απόλυτο έλεγχο ε, σε ό,τι έχει να κάνει με το tablet του παιδιού του. Ε, εδώ πέρα ε, ουσιαστικά αυτό που κάνει το Kids Mode είναι ότι προσαρμόζει το tablet, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο χρήση για τους μικρότερους φίλους των νέων τεχνολογιών. Ε, συγκεκριμένα μπορεί ο γονιός να βάλει κάποιο κωδικό μπορούμε να κάνουμε και μια μικρή πλοήγηση εδώ στα settings βλέπετε εδώ είναι parents only όπως γράφει εδώ πέρα δηλαδή ουσιαστικά ε, όλα τα settings μα, τα πάντα τα οποία αφορούν ε, τη συσκευή περνάνε ουσιαστικά υπό τον αυστηρό έλεγχο του γονιού εδώ βλέπετε μερικά από τα settings υπάρχει συγκεκριμένα ένα time control που ουσιαστικά αφορά στο χρόνο που ξοδεύει το παιδί σας με το tablet του. Μπορείτε να το ορίσετε και αυτό, όσο δηλαδή χρόνο θα βρίσκεται μέσα στο, στο, στον κόσμο του Kids Mode. Εδώ πέρα πάρα πολύ σημαντικό και είναι ότι πρέπει για τα ευαίσθητα παιδικά μάτια υπάρχει το Visual Protection το οποίο ε, Σα βοηθάει να ενεργοποιήσετε μια σειρά από modes τα οποία βοηθούν έτσι ώστε το, το tablet ε, να μην εκπέμπει μπλε φω για παράδειγμα. Όπω είναι εδώ το, το Blue Light Filter, το οποίο ε, δεν έχετε να κουράσει τα ευαίσθητα μάτια των παιδιών. Παράλληλα, υπάρχει και ένα e-books mode εδώ πέρα μπορεί να ενεργοποιηθεί, το οποίο ε, ουσιαστικά βοηθάει και προσαρμόζει το display με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το παιδί να αισθάνεται ότι διαβάζει ένα βιβλίο. Και ε, γενικότερα υπάρχουν alerts ε, τα οποία ενημερώνουν το παιδί ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην οθόνη. Γενικότερα όλα αυτά τα features είναι εξαιρετικά και πάρα πολύ χρήσιμα, ειδικότερα σε, σε για τα παιδιά που όλοι γνωρίζουμε πόσο πολύ ξοδεύουν χρόνο στο τάμπλετ τους. Εδώ πέρα υπάρχει φυσικά web control και app control, δηλαδή μπορείτε να ορίσετε τις εφαρμογές αλλά και τα sites τα οποία το παιδί τα χρησιμοποιεί. Και σε γενικές γραμμές είναι πραγματικά ένα πολύ χρήσιμο feature το οποίο θα το εκτιμήσουν μικρά και μεγάλα παιδιά. Φυσικά έρχεται φορτωμένο με πάρα πολλά εσωτερικά apps, σε αρκετές εφαρμογές οι οποίες κάνουν την εμπειρία του παιδιού με το tablet πιο διασκεδαστική. Και πιο όμορφη και γενικότερα υπάρχει ένα συνδυασμό Σωστικά μπορεί να υπάρξει ανάμεσα σε εκπαίδευση και σε ψυχαγωγία ε, Οι επιλογέ είναι πάρα πολλέ. Το παιδί μένει εδώ, μένει λοκαρισμένο εδώ θα λέγαμε Γιατί κοιτάξτε εδώ πέρα ό,τι και να κάνω δεν βγαίνω από το Kids Mode Για να συμβεί αυτό γίνεται μόνο με παρέμβαση του γονιού Εδώ πέρα πάλι για να βγω ουσιαστικά εγώ από το... Ε, θα πρέπει να πάω στα settings και να πάω στο exit και να αποδεχτώ ουσιαστικά την έξοδό μου από αυτό το ομολογουμένος πολύ χρήσιμο mod. Είμαστε βέβαιοι δηλαδή ότι οι γονείς θα το εκτιμήσουν και με το παραπάνω. Ε, Δεν σταματάμε φυσικά εδώ πέρα. Το, όπως αναφέραμε το TCL Tab 10S διαθέτει κάμερα στα 8 MP. Είναι εξωτερική, πολύ καλή ευκρίνεια, πολύ καλή ποιότητα, είναι LED flash και είναι ιδανικό εάν αν το παιδί ασχολείται με εφαρμογέ επαυξημένη πραγματικότητα, augmented reality δηλαδή. Ε, αν ασχολείται με αυτό, πραγματικά εδώ πέρα θα, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Φυσικά και εδώ δεν λείπει και η, ε, και η selfie cam, όπως πάντα. Ε, να πω και κάποια λίγα πραγματάκια για ε, την αυτονομία, έρχεται με φορτιστή όπως είπα και πριν στα 18W, ε, η μπαταρία του ανέρχεται στα 8000mAh, ε, ε, εξασφαλίζει έως και 12 ώρες ε, online learning, ε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φορτιστή ε, και δε, δεν απαντούνται παρά 3,8 ώρες για να φορτίσει πλήρως. Ε, Πολύ καλό ποσό αυτονομία, θα λέγαμε. Είναι δηλαδή 8.000 μιλιαμπερόρια. Είναι κάτι το οποίο ε, σίγουρα δεν, δεν ξεμένει εύκολα και είναι πολύ βασικό, ειδικά για ένα τάμπλετ το οποίο έχει μεγάλε πιθανότητε να προοριστεί φυσικά για παιδιά. Ε, Τέλο, ε, υποστηρίζει όλα τα γνωστά πρότυπα συνδεσιμότητα. Έχετε με Bluetooth 5 ε, και σε γενικέ γραμμέ ε, πρόκειται για ένα. Ε, Πάρα πολύ καλό προϊόν, το οποίο διακρίνεται για την υψηλή ποιότητά του, τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του και φυσικά για την πολύ καλή τιμή του. Γιατί προσφέρει αξιόλογα features με περίπου τιμή στα 200 ευρώ. Αυτά λοιπόν είχα να πω για το TCL Tab 10S. Μια πραγματικά αξιόλογη συσκευή. Η οποία διακρίνεται για την ποιότητα και την υψηλή value for money φιλοσοφία για την οποία άλλωστε έχει γίνει γνωστή η TCL. Ε, πολλά μπράβο, πολλά άριστα θα λέγαμε εμεί ε, και θα περισσότερα για αυτό, για το TCL Tab 10S θα βρείτε στο αναλυτικό review μας.